Για να απαντήσω, αν μπορεί να γίνει σε αυτή τη διάσταση που το λέει η κοινωνική. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλες οι δραστηριότητες χωρούν σε ένα περιβάλλον υπό προϋποθέσεις, υπό παρακολούθηση και υπό ορισμένες συνθήκες. Όλα χρειάζονται γιατί προσθέτουν στην κοινωνία είτε οικονομικά ωφέλη, είτε κοινωνικά, είτε εργασιακά, είτε τουριστικά. Όλες οι δραστηριότητες, αν τις κοιτάξετε μονοπλευρά, έχουν σύν και πλήν. Και η πιο απλή, και η πιο απλή δραστηριότητα. Γι' αυτό το κράτος έχει θεσμοθετήσει την έννοια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής προστασίας, έτσι ώστε να μικρύνει τις συνέπειες από κάθε δραστηριότητα. Και πάντα εξετάζονται όλα τα σενάρια. Τα σενάρια του κάτι να μην γίνει και τι αρνητικά θα φέρει, του κάτι να γίνει, τι θετικά και αρνητικά. Και το βέρτιστο σενάριο που έχει τα λιγότερα αρνητικά και τα περισσότερα θετικά, αυτό προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Ή πέρα στις περιπτώσεις το κράτος, οι υπηρεσίες προσπαθούμε να προάγουμε. Το να είμαστε αρνητικοί και να πούμε ότι το κράτος έχει αποτύχει σε εκείνο, έχει αποτύχει σε άλλο, και άρα και θεωρούμε ότι και σε αυτό θα αποτύχει, λέμε όχι, είναι μια στάση που νομίζω δεν μας τιμάει σαν λαό το 2017. Βεβαίως έχουμε περισσότερες, θέλουμε περισσότερα από το κράτος, ελπίζουμε σε μια καλύτερη ανάλυση, σε κάποια καλύτερη αντιμετώπιση των πραγμάτων, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτό πρέπει να λέμε όχι. Άρα, εγώ είμαι της άποψης ότι όλες οι δραστηριότητες και τα ιχθυοτροφία και οι ενδρομονάθρακες και ο τουρισμός και άλλες δραστηριότητες που μπορεί να φαίνονται συγκρούμενες μεταξύ τους χωρούν σε ένα περιβάλλον υπό προϋποθέσεις. Και γι' αυτό συντάσσονται αυτές οι μελέτες, οι ΣΒΕΙ, οι περιβαλλοντικές, για να θέσουν αυτές τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι το κάλυψα. Τι είναι μόνο